Η κύρωση των 4 συμβάσεων παραχώρησης είναι, πώς να το πω, η πλήρης επιβεβαίωση της συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη σκυτάλη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συνεχίζει το ίδιο έργο. Γιατί πρόκειται για 4 συμβάσεις που φέρουν την υπογραφή του προηγούμενου Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταθάκη, και οι 4. Και από αυτή την άποψη, τι να πούμε τώρα, εδώ πέρα σηκώνουμε και ψηλά τα χέρια ώρες για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει άλλαξε το περιβάλλον. Ποιο περιβάλλον άλλαξε? Ότι τα ΕΛΠΕ θα ιδιωτικοποιηθούν. Μα και επί ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΠΕ ήταν σε πορεία ιδιωτικοποίησης. Η μορφή ιδιωτικοποίηση είναι το ζήτημα. Και βέβαια αποτελεί πολιτική αστειότητα ο ισχυρισμός ότι το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζει ένας επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος πολύ περισσότερο βρίσκεται στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Είτε πάρει τη μία είτε την άλλη μορφή. Αυτό είναι παραλογισμός κυριολεκτικά. Αλλά τι θέλουν να συγκαλύψουν? Τη συμφωνία τους, την ταύτισή τους στις βασικές στρατηγικές επιλογές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των μονοπωλιακών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρό ότι πρώτον, οι συμβάσεις ως συμβάσεις νομικά συνιστούν την εκχώρηση του ορυχτού πλούτου της χώρας σε επιχειρηματικούς ομίλους και μάλιστα ενός ορυχτού πλούτου ο οποίος είναι μη αναπληρώσιμος, δηλαδή εξαντλείται. Για ποιο σκοπό εκχωρεί το ορυχτός πλούτος? Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο βασικό αυτό ερώτημα, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα σε ποιους εκχωρείται ο ορυχτός πλούτος αυτός. Εκχωρείται στις πολυεθνικές του κλάδου, μεταξύ των οποίων μερικές είναι και πολύ μεγάλες, όπως είναι η Total, η Exxon Mobil, σε σύμπραξη με εγχώριους μονοπωλιακούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να δώσουμε σαφέστατα την απάντηση ότι η εκχώρηση που πηγάζει από αυτές τις συμβάσεις γίνεται με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Κανένας άλλος σκοπός δεν υπάρχει. Το καπιταλιστικό κέρδος των ομίλων με τους οποίους έχει υπογραφεί η σύμβαση. Και βεβαίως κανείς λόγος δεν μπορεί να γίνει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αλλά και των εγχώριων αναγκών. Από αυτή την άποψη, καλό θα ήταν να δούμε αρχικά σε ποιο γενικότερο περιβάλλον προχωρούν στην εκχώρηση των υδρογων ανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Σε ένα περιβάλλον, σε μια περιοχή όπου έχουμε σφοδρότατες και οξύτατους ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν είναι αόριστοι, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Με τι έχουν να κάνουν? Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των πηγών, των ίδιων των πηγών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και ιδιαίτερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των ποιων δικτύων θα κατασκευαστούν για τη μεταφορά των ενεργειακών αυτών εμπορευμάτων. Και τρίτη παράγοντας όξυνσης των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων είναι η εμπορική δρόμη και ποιος θα ελέγχει τους εμπορικούς δρόμους που καθορίζουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου εμπορίου. Και από αυτή την άποψη ο ανταγωνισμός εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο από τη μια μεριά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά απέναντι στη Ρωσία για τα ενεργειακά κατά κύριο λόγο ζητήματα και στην Κίνα για το ζήτημα των εμπορικών δρόμων. Έτσι λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια αλληλουχία ενεργειών, υπεριαλιστική επέμβαση και πόλεμο στη Συρία. Γι' αυτούς τους λόγους έγινε. Έχουμε την επιθετικότητα του Ισραήλ που εκδηλώνεται και όχι μόνο απέναντι στους Παλαιστίνιους διαχρονικά, αλλά και στη Συρία και στο Λίβανο. Έχουμε τη σύγκρουση στην Ιεμένη ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν. Απότερο στόχος ο έλεγχος του Περσικού κόλπου. Έχουμε τη σύγκρουση οι οποίες μένονται στη Λιβύη για το ποια φατρία και κατ' επέκταση υπεριαλιστικά συμφέροντα θα εκμεταλλευτούν τις πρωτοπαραγωγικές, τις πετρελαγωγικές περιοχές της Λιβύης. Και όλα αυτά μετά την υπεριαλιστική εισβολή στη Λιβύη στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε το υποκατοχή 37% της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Έχουμε μια
τεράστια συγκέντρωση νατοϊκών αλλά και ρώσικων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, που δημιουργεί κινδύνους ανάφλεξης και βέβαια στα Βαλκάνια, και εξαιτίας της Ιμπεριαλιστικής Συμφωνίας των Πρεσπών έχουμε ισχυροποίηση του ρόλου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή απέναντι στους Ρώσους. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, με επιλογή και της προηγούμενης κυβέρνησης και την οποία τη συνεχίζει και η σημερινή, μετατρέπεται σε σημεοφόρο των συμφερόντων και των σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, των Αμερικανοατοίκων Ιμπεριαλιστών στην περιοχή, διαμορφώνοντας όλο και δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευρύτερης εμπλοκής και στρατιωτικών και συμμετοχής σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Άρα δηλαδή εκδήλωση πολέμου και στην περιοχή μας. Δεύτερο στοιχείο. Οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται ενώ δεν έχουν ανακηρυχθεί ακόμη ΑΟΣ. Και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη νότια και δυτικά της Κρήτης, όταν έχουμε την ίδια στιγμή την προσπάθεια Τουρκίας και Λιβύης να διαμορφώσουν τα σύνορα μιας κοινής ΑΟΣ, πράγμα το οποίο αποτρέπει, μειώνει τη δυνατότητα της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί το σύνολο της ΑΟΣ και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και την ίδια ώρα οι Τούρκοι σε αυτές τους τις επιδιώξεις στηρίζονται, για να μην πούμε ενισχύονται, από τους ίδιους τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς, που αυτή η μία ανακήρυξη της ΑΟΣ, δηλαδή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μια επιλογή επικίνδυνη κατά τη γνώμη μας, από τη στιγμή που η ίδια η Τουρκία έχει προαναγγείλει την έμπραχτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην περιοχή της Κρήτης και τιμή αναγνώριση τους. Και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί. Ακούστηκαν από τους εισηγητές, από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, ότι μέσα από αυτές τις συμφωνίες υπηρετούνται τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και αναβαθμίζονται γεωστρατηγικά η χώρα μας. Αν είναι ποτέ δυνατόν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας να τα προστατεύσουν οι υπεριαλιστές και οι πολυεθνικές, που αυτονών τα συμφέροντα στηρίζουν οι υπεριαλιστές και οι οποίοι αμφισβητούν επί της ουσίας τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με πρώτα απ' όλα τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Αν έτσι ήταν τα πράγματα, τότε δεν θα είχαμε το 37% κατοχής στην Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα. Αν έτσι ήταν τα πράγματα, δεν θα υπήρχε αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας που καθημερινά διευρύνεται. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θέλουμε να θέσουμε γενικά είναι ότι αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης γίνονται σε συνθήκες υλοποίησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Έτσι λοιπόν, αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας διαμορφώνει το πλαίσιο, έχει διαμορφώσει το πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνονται οι συμβάσεις παραχώρησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογόνων ανθράκων. Ένα πλαίσιο στο οποίο βεβαίως έχουν βάλει το χέρι τους και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κομμένο και ραμμένο απολύτως στις απαιτήσεις των πολυεθνικών και των ομίλων εκμετάλλευσης. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος κρατικός τόσο των ερευνών, ούτε καν όσο και των αποτελεσμάτων των ερευνών, ούτε καν της εκμετάλλευσης, ούτε καν δέσμευση ενός μέρους της πιθανής εξόρυξης, μόνο λέει σε περίπτωση πολέμου. Έτσι λοιπόν ο ρόλος του κράτους με αυτή την ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε περιορίζεται απλά και μόνο στο να μοιράζει. Αυτό είναι, στο να μοιράζει τα τεμάχια, είναι ένας διανομέας δηλαδή τεμαχίων του ενεργειακού όμως πλούτου της χώρας. Τόσο μεγάλος είναι ο ρόλος και η παρέμβαση του κράτους. Και όσο για την τεχνογνωσία που θα αποκτήσουμε, αυτά είναι αστιότητες στην κυριολεξία, από τη στιγμή που δεν εμπλέκεται πουθενά κανένας φορέας του δημοσίου είτε του πανεπιστημίων σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν τι έχουμε. Πρώτον, έχουμε την εκχώρηση ενός μη αναπληρώσιμου πόρου σε μονοπωλιακούς ομίλους, εγχώρους και ξένους. Οι συμβάσεις δηλαδή, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, συνιστούν κλοπή, συμβάσεις κλοπής από τον ελληνικό λαό ενός πολύτιμου ενεργειακού πόρου
και που του ανήκει και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά από άλλες συνθήκες για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού αλλά και της χώρας μας. Ο λαός συνολικά δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης, ούτε καν φτηνό καύσιμο για να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια των λαϊκών οικοκυριών. Η μοναδική κερδισμένη από αυτές τις συμβάσεις θα είναι οι μονομολιακοί όμιλοι που αναλαμβάνουν τις εκχωρήσεις. Δεύτερον, οι μέθοδες εκχώρησης. Οι συμβάσεις ουσιαστικά εκχωρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης των υδραγωνανθράκων χωρίς να υπάρχει κανενός, και το τονίζουμε αυτό, είδους γνώση από το κράτος για το περιεχόμενο της έρευνας, τα αποτελέσματα της έρευνας, το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης, την ποσότητα που θα εκμεταλλευτούν αυτοί και πώς θα την αξιοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, οι όμιλοι δεν κερδίζουν μόνο από το δικαίωμα της εκμετάλλευσης, αλλά κερδίζουν και από το δικαίωμα της εξερεύνησης και πώς θα το εκμεταλλευτούν και αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό που θέλουν, αυτό που θα βρούνε. Έτσι λοιπόν, και η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση εκχωρούνται την ίδια στιγμή και στον ίδιο ακριβώς όμιλο. Ενώ το ελληνικό κράτος ουσιαστικά εκμισθώνει κάτι την αξία του οποίου δεν γνωρίζει. Και μιλάνε εδώ πέρα για χορούς δισεκατομμυρίων ως έσοδα προς το κράτος, πολύ δε περισσότερο που η αξία θα μετρέται με το ακαθάριστο. Όχι με το επεξεργασμένο πετρέλαιο, που καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιες είναι οι τιμές, και δεύτερον τις τριγωνικές συναλλαγές που υπάρχουν ανάμεσα στις πολυεθνικές του κλάδου με σκοπό να αποκρύψουν έσοδα, να αποκρύψουν κέρδη, να αποκρύψουν πωλήσεις. Με αποτέλεσμα η φάση της εξερεύνησης να γίνεται με αποκλειστική μυστικότητα από τους παραχωρησιούχους. Το ελληνικό κράτος δεν θα έχουν την παραμικρή ιδέα για το πραγματικό περιεχόμενο σε υδρογονάνθρακες και τις ποσότητες που υπάρχουν. Δεν γίνεται καν το στοιχειώδες, το αναγκαίο στοιχειώδες ζήτημα. Δηλαδή τι, η πλήρης ανταγραφή του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων από τις σεισμικές μετρήσεις και τις γεωτρήσεις, οι οποίοι να παραδίδονται το σύνολο των δεδομένων στον κρατικό φορέα, προκειμένου ο κρατικός αυτός φορέας να έχει τη δυνατότητα έλεγχου και αυτόνομης εκτίμησης της ποσότητας του εγχώριου πλούτου. Στα μαύρα σκοτάδια, η ανώνυμη εταιρεία, η ΕΔΙΕ. Τέταρτο στοιχείο. Υπάρχει έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού. Θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν υπάρχει στη χώρα μας θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην προστασία του περιβάλλοντος, της αλληλείας, των οικοσυστημάτων και μια σειρά άλλους τομείς. Δεν θα αναφερθώ γιατί περνάει ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, η εκμετάλλευση από πλευράς των ομίλων θα είναι επί της ουσίας αντικειμενικά ληστρική. Γιατί είναι ευρέως γνωστό ότι η διαχείριση ενός ταμεία υδρογονανθράκων, και όχι μόνο, και για τους λιγνίτες το ίδιο ισχύει, έχει τελείως διαφορετικές παραμέτρους από το ποιος είναι ο σκοπός αυτού που θα το εκμεταλλευτεί. Αν ο σκοπός αυτό που θα εκμεταλλευτεί τον ταμιευτήρα των υδρογονανθράκων είναι το μέγιστο κέρδος, θα κοιτάξει να πάρει αυτά τα κοιτάσματα τα οποία είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα και αξιοποιήσιμα. Και όχι το σύνολο των κοιτασμάτων που μπορεί να τα ανεβάσουν τον κόστος. Έτσι λοιπόν θα έχουμε σπατάλη πόρων και μία αξιοποίηση του συνόλου των υδρογονανθράκων στην περιοχή. Βεβαίως για το περιβάλλον δεν κάνουμε λόγο. Οι προηγούμενες συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν και από το ελληνικό κράτος παραχώρησης είναι προκλητικές. Και είναι προκλητικές από το γεγονότος ακριβώς ότι βεβαίως δεν έχουν καμία αναφορά, μα καμία αναφορά, στα ζητήματα της σεισμικότητας της περιοχής. Μικροζωνικές μελέτες δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν καμία αναφορά, μα καμία αναφορά, ότι το Ιόνιο είναι σπαρμένο από βόβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν έχουν καμία αναφορά, μα καμία αναφορά, στον κίνδυνο διαρροής τοξικών αποβλήτων. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά στις μελέτες, στις προηγούμενες, στις περιβαλλοντολογικές των συμβάσεων που έχουν κυρωθεί. Με αποτέλεσμα, έτσι να μην μπορεί να υπάρχουν και σχεδιασμοί έγκαιρης αντιμετώπισης τέτοιων ίδιων φαινομένων, ούτε βεβαίως έτσι υπάρχει ένα πλαίσιο αντιμετώπισης του υψηλού επίπεδου του επαγγελματικού κινδύνου, που σε συνδυασμό με τις μειωμένες εγγυήσεις προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργούν κινδύνους για μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Αλλά για σκεφτείτε, έχει πάρθει υπόψη το γεγονός σε αυτές τις μελέτες ότι τα air guns
παράγουν τέτοιους ήχους στις σεισμικές μελέτες που ξεπερνάνε τα 240 δεσιμπέλ, τα οποία είναι όρια απαγορευτικά, έτσι για τα θηλαστικά και τα ψάρια που ζουν στον βυθό της περιοχής. Ωραία. Τέτοιου είδους συζητήματα δεν έχουν γίνει και βεβαίως θα ολοκληρώσω μόνο με μια αναφορά, θα μιλήσουμε και στην Ολομέλεια, ότι οι προβλέψεις για τεράστια έσοδα του κράτους και επενδύσεις είναι αστείες. Το ίδιο και για την απασχόληση, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για απλωτές πλατφόρμες που επανδρώνονται από προσωπικό το οποίο έρχεται από το εξωτερικό. Το περιστατικό με το γεωτρύπανο που είχε νοικιάσει η Τουρκία και φύγανε όταν απειλήθηκε οι εργαζόμενοι σε αυτό που ήταν από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα τέτοιους έμπειρους επιστήμονες δεν έχουμε από τη στιγμή που το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν έχει καν ακόμη βγάλει ούτε ένα μηχανικό πετρελαίου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά όλη αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ΚΚΕ είναι αντίθετο σε αυτές τις συμφωνίες εκχώρησης, τις ληστρικές συμφωνίες εκχώρησης του πλούτου του ελληνικού λαού στις πολυεθνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Και ψηφίζετε κατά, έτσι. Βεβαίως και στις 4.